Μια κρουαζιέρα στον κόσμο διάρκειας 110 ημερών που ξεκίνησε από την Οσάκα της Ιαπωνίας κάνουν 680 περίπου επιβάτες του Ασούκα 2 που σήμερα έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα έχουμε στην συνέχεια και άλλα κρουαζιερόπλια από την ίδια χώρα και πραγματικά είναι χαρά μας να βλέπουμε ότι έχουμε νέες αγορές και προσθετικά νέους επιπλέον επισκέπτες σε σχέση με αυτούς που έρχονται ήδη. Είναι περίπου 680 άτομα. Βεβαίως δεν περιμένουμε από μια φορά να έχουμε να λύσει το πρόβλημα της Κρήτης, αλλά νομίζω ότι οι σημερινές εικόνες που θα προσλάβουν και η φιλοξενία που θα τους έχουμε παρέχει με το κρητικό συγκρότημα και τα κεράσματά μας δείχνουν και να δείχνουν μια εικόνα. Είναι επί της ουσίας το πρώτο ιαπωνικό κρουαζιερόπλοιο που φτάνει στην Κρήτη και η άφιξη των επιβατών που ανά άτομο έχουν πληρώσει 50 περίπου χιλιάδες ευρώ για την κρουαζιέρα αυτή έγινε μεταμουσικής και κερασμάτων ως καλωσόρισμα από τις αρχές. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό γεγονός και σημαντικό γεγονός, γι' αυτό και είμαστε εδώ, να τους δείξουμε ένα μικρό δείγμα κρητικής φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι ένας λαός που μετακινείται, που έχει ακόμα χρήματα, επομένως είναι μια προσπάθεια που μπορεί να αποδώσει. Οι Ιάπωνες ταξιδιώτες που γεύτηκαν κάποια από τα καλούδια της Κρήτης δεν δίστασαν να πιάσουν ακόμη και στο χορό, συμμετέχοντας ενεργά στη μικρή παραδοσιακή τελετή υποδοχής που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Συνολικά στο Ηράκλειο σήμερα τα δύο κρουαζιερόπλια που αφήχθησαν μετέφεραν 2.500 επιβάτες, ανάμεσά τους εκτός από τους Ιάπωνες, Αμερικανούς και Αυστραλούς. Φέτος ειδικά Εγγλέζους, Αυστραλούς και Αμερικανούς έχουν παραπάνω. Η διαφορά του Euro με τα νομίσματα αυτά ευνοεί τις εκδρομές με κρουαζιερόπλια, ευνοεί τις αγορές και νομίζω ότι θα πάμε καλά.